Θα επιστρέφουμε λοιπόν να τα πληρώσουν αυτοί. Με αυτή την κίνηση και εν μέσω παράστασης διαμαρτυρίας που είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι έξω από τα γραφεία όπου στεγάζεται η Δημοτική Αστυνομία, απάντησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων και βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Έξαρχος στο πρόστιμο που επέβαλε η Δημοτική Αστυνομία ύψους 800 ευρώ στο εργατικό κέντρο για αφισορύπανση και πιο συγκεκριμένα για τις αφίσες που τοποθετήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα για την εκδήλωση αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους. Ο κύριος Έξαρχος άσκησε σκληρή κριτική στην Δημοτική Αρχή για αυτή την κίνηση, επισημένοντας ότι ο αγώνας του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων στο πλευρό των εργαζομένων δεν πρόκειται να φημωθεί με κανέναν τρόπο. Η Δημοτική Αρχή είχε το θράσος να έρθει να επιδώσει πρόστιμο 800 ευρώ στο εργατικό κέντρο με το πρόσχημα της αφισορύπανσης. Είναι αισχροί. Αυτοί που κυριολεκτικά μαυρίζουν τη ζωή του γιαννιώτικου λαού, αυτοί που έχουν ευθύνη, που με την πολιτική τους βρωμίζουν κυριολεκτικά την πόλη και τη ζωή μας, αυτοί που λίγες μέρες πριν, γιατί η πόλη ήταν ακαθάριστη και τα φρεάτια πνίγηκαν ολόκληρες γειτονιές, έκλεισε η μισή πόλη, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει άνθρωπος. Μας μιλάνε εμάς ότι ρυπαίνουμε, αυτοί που το εργοτάξιο του Δήμου είναι υγειονομική βόμβα. Αυτοί που πλένουν τα απορριμματοφόρα στην όχθη της λίμνης. Αυτοί που δεν προσλαμβάνουν προσωπικό για καθαριότητα, με αποτέλεσμα μες στον καύσωνα από την εντατικοποίηση και από την πίεση στους εργαζόμενους, εργαζόμενοι να καταρρεύσει κυριολεκτικά και να κινδυνεύσει η ίδια. Αυτοί που έχουν την πόλη σε αυτά τα χάλια, αυτοί που δεν υπάρχουν παιδικές χαρές, που δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, τολμάνε να επιβάλλουν πρόστιμο στο εργατικό κέντρο. Η φωνή των εργατών δεν πρόκειται να αφημωθεί. Ό,τι και να κάνουν, οι δράσεις του εργατικού κέντρου και των σωματείων θα συνεχιστούν. Γιατί πηγάζουν από την ανάγκη μας για τη ζωή, γιατί πηγάζουν από την ανάγκη την δική μας και των οικογενειών μας να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Δεν θα τα καταφέρουν, δεν πρόκειται να σταματήσουμε τη δράση μας, όσα πρόστιμα και αν επιχειρήσουν να βάλουν. Χθες είχαμε την εκδήλωση αλληλεγγύης, όπως ξέρετε, στους Αμπελόκηπους στην πλατεία Χατζή. Αλήθεια, η Δημοτική Αρχή έχει πάει να δει πώς είναι αυτή η πλατεία που καθημερινά παίζουν εκατοντάδες παιδιά μέσα στις πέτρες και στα χαλίκια. Για αυτά ποιος θα βάλει πρόστιμο σε αυτή τη Δημοτική Αρχή? Ποιος θα βάλει πρόστιμο στη Δημοτική Αρχή για τα υπέρογκα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη? Ποιος θα βάλει πρόστιμο στη Δημοτική Αρχή που ολόκληρες γειτονιές της πόλης μες στο κατακαλό καιρό τις άφησε χωρίς νερό? Και ένα νερό που ο γιαννιώτικος λαός πραγματικά το πληρώνει χρυσάφι, που είναι το ακριβότερο νερό σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Σε μια περιοχή που οι υδροφόροι ορίζοντες είναι τέτοιοι που δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει νερό. Κι όμως ολόκληρες γειτονιές μην αγορίζουν. Ποιος λοιπόν θα τους βάλει πρόστιμο? Ποιος θα βάλει πρόστιμο σε αυτή τη Δημοτική Αρχή για τα σπίτια στο Βοτανικό που πνιγήκαν? Ποιος θα βάλει πρόστιμο στη Δημοτική Αρχή για όλες αυτές τις καταστροφές? Τα πρόστιμά τους λοιπόν εμείς τους τα επιστρέφουμε. Η εργατική τάξη ούτε εφημώνεται ούτε παρεμποδίζεται. Έχουν τολμήσει κι άλλοι. Η Δημοτική Αρχή μπορεί να έχει κάνει την επιλογή της. Μπορεί να είναι με την πλευρά της κυβέρνησης, με την πλευρά της μεγαλοεργοδοσίας της πόλης μας. Εμείς θα είμαστε απέναντι με τους εργάτες, με το λαό, θα αγωνιζόμαστε να τους συσπυρώσουμε, θα διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, τη ζωή που μας ανήκει. Ούτε το εργατικό κέντρο της δράσης, της πρωτοβουλίας και της εκδηλώσεις μπορεί κανείς να τις εξισώσει με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες επιχειρηματικών ομίλων. Το εργατικό κέντρο δεν είναι επιχείρηση, το εργατικό κέντρο είναι τα σωματεία, είναι οι φορείς που αγωνίζονται και διεκδικούν τη ζωή τους. Η Δημοτική Αρχή δεν θα είναι δίπλα στους εργαζόμενους όταν απολύονται. Δεν είναι δίπλα στους εργαζόμενους όταν μένουν απλήρωτοι. Δεν είναι δίπλα στους εργαζόμενους όταν χάνουν τη ζωή τους, όπως πρόσφατα με τα δυο θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην πόλη μας. Για όλα αυτά η Δημοτική Αρχή μούγκα. Λοιπόν, αυτήν τη δράση μας ούτε θα την εξισώσει, ούτε θα επικαλεστεί το δικαιολογημένο αίσθημα του γιαννιώτικου λαού, που είναι η πόλη ακαθαρίστη. Αυτοί έχουν ευθύνη να καθαρίσουν την πόλη. Αυτοί δεν προσλαμβάνουν. Αυτοί λοιπόν, σε αυτούς θα πρέπει να μπει το πρόστιμο. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούν να αναποδογυρίσουν την πραγματικότητα, προσπαθούν να περάσουν μια λογική ότι εδώ πέρα θα πρέπει να παίρνετε άδεια για όλα
Δεν θα πάρουμε άδεια εμείς για να παρεμποδίσουμε πληστηριασμούς. Δεν θα πάρουμε άδεια εμείς από κανέναν δήμαρχο, από καμιά δημοτική αρχή, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του ΠΑΣΟΚ, για να υπερασπιστούμε τους εργάτες. Δεν θα πάρουμε άδεια για να διεκδικήσουμε ελεύθερους χώρους, παιδικές χαρές, σχολεία που είναι σε αυτά τα χάλια. Αυτά να πάει να δει η δημοτική αρχή. Αυτά να φτιάξει η δημοτική αρχή. Και όχι να κυνηγάει τους εργάτες και να τους επιβάλλει πρόστιμα και να παρεμποδίζει τη δράση. Είναι υπόλογοι, είναι υπεύθυνοι και ο δήμαρχος ο ίδιος προσωπικά. Την στήριξη του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑΝ ομού Ιωαννίνων εξέφρασε από την πλευρά της η πρόεδρος του Σωματείου Τίνα Ζέκα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μπαίνει στην ίδια μοίρα μια ανοιχτή εκδήλωση αλληλεγγύης που έχει αποδείξει ότι προσφέρει σε αυτή την πόλη και να συγχαίεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Μάλιστα, καταλόγησε ευθύνες στη Δημοτική Αρχή για το γεγονός ότι δεν γίνονται προσλήψεις δημοτικών υπαλλήλων. Η επιβολή προστίμου ουσιαστικά είναι η προσπάθεια να τρομοκρατήσουν το εργατικό κέντρο και να βάλουν χέρι στα ταμεία του εργατικού κέντρου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Οι εργαζόμενοι που είναι δίπλα μας, που αγωνίζονται δίπλα μας κάθε φορά που ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ προσπαθεί να ζητήσει να καθαρίσει αυτή η πόλη, με αφορμή τη βρωμιά αυτή τη πόλη για την οποία οφείλεται πρώτη και κυριότερη η Δημοτική Αρχή, να έρθει να επιβάλλει και πρόστιμο και να έρθει να προσπαθήσει να επιβάλλει κατασταλτικά μέτρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Αν ήθελαν να καθαρίσει η πόλη, έπρεπε να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή να μιλάμε για το πόσους εργαζόμενους θα προσλάβουμε φέτος. Αντίθετα, δεν προσλαμβάνουμε κανέναν. Και η απάντησή μας είναι πώς θα βάλουμε και πρόστιμο. Η διακίνηση ιδεών που γίνεται δεν μπορεί να συγχαίεται με τη διαφήμιση που κάνει ο κάθε ένας επιχειρηματίας. Σε καμία των περιπτώσεων. Και το γεγονός ότι βάζουμε εδώ πέρα το ίδιο μια εκδήλωση αλληλεγγύης που έχει σκοπούς που έχουν αποδειχθεί μέσα στην πόλη, ποιοι είναι, τι δουλειά κάνει το εργατικό κέντρο και τη συγχαίουμε με την επιχειρηματική δραστηριότητα, από μόνο του δείχνει για ποιο λόγο θα συνεχίσει αυτή η βρωμιά να ζέχνει μέσα σε αυτή την πόλη.